Κύριε Πρόεδρε, το νομοσχέδιο όντως είναι χαρακτηρισμένο ως κατεπήγον και πέρα από την μορφή του κατεπήγοντος, με μια σειρά από διαφορετικά μεταξύ τους άρθρα, ενδεχομένως κατά ομάδες υπουργείων, έχει και ένα άλλο στόχο κατά τη γνώμη μας. Το να περιορίσει τη δυνατότητα των κομμάτων, των βουλευτών, να τοποθετηθούν επαρκώς και με τον αντίστοιχο χρόνο που θα έπρεπε να έχουν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που ναι μεν μπορεί να έχει κατεπήγουσες ρυθμίσεις όπως διατείνεται η κυβέρνηση και γι' αυτό το στα πλαίσια όμως μιας πολιτικής, μιας βαθύτερα αντιλαϊκής πολιτικής που ασκείται τα τελευταία χρόνια διαδοχικά από όλες τις κυβερνήσεις. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ξανά Νέα Δημοκρατία και που είναι η ίδια αυτή η πολιτική η οποία δημιουργεί και γεννά τις κατεπήγουσες ρυθμίσεις. Και κυρίως όμως συνεχίζει να τσακίζει τη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων. Και ακριβώς σε αυτή την πολιτική οφείλεται η σημερινή απαράδεκτη επικίνδυνη κατάσταση με τις υποβαθμισμένες και πανάκριβες, για παράδειγμα, υπηρεσίες υγείας. Με την κατάσταση να έχει φτάσει στο απροχώρητο γιοταλό και τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία να βρίσκονται πέραν των οριών τους. Γιατί οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν από τον εξυγχρονισμό των συμβουλίων της κρίσης, για παράδειγμα του άρθρου 3 και τις δίκαιες κρίσεις που αφορούν στην ουσία ελάχιστες προσλήψεις και παράλληλα τη δίκαιη, σε εισαγωγικά, απόρριψη ενός αριθμού υποψήφιων γιατρών που πρέπει να ενταχθούν στα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί κανείς δεν περισσεύει και όλοι είναι ικανοί από τη στιγμή που έχουν επιτυχώς αποφοιτήσει και έχουν αποκτήσει την ειδικότητα, έχουν ειδικευθεί. Αλήθεια, οι χιλιάδες και νέες θέσεις στα νοσοκομεία, 7.000, συν 2.000 οι οποίες θα προσθεθούν το επόμενο διάστημα λόγω συνταξιοδότησης, θα καλυφθούνε? Έτσι λοιπόν, αντί να μονιμοποιηθούν, για παράδειγμα, όλοι οι εργαζόμενοι στους τομείς σύντησης, φύλαξης, καθαριότητας, εστίασης, να καταργηθούν οι ελαστικές και προσωρινές σχέσεις εργασίας, δίνεται παράταση για 6 μήνες στις υπάρχουσες συμβάσεις, γεγονός που λαμβάνουμε υπόψη για τη συνέχιση, σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της δουλειάς των ίδιων των εργαζομένων. Όμως αυτό δεν είναι σίγουρο, αφού θα εξαρτηθεί από την υποβολή αίτησης των φορέων προς τον ΑΣΕΠ. Οι νέες δε συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζουν τους υπάρχοντες εργαζόμενους. Ή για παράδειγμα με το άρθρο 5. Μήπως λύνονται τα κατεπήγοντα ζητήματα στελέχωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που η κατάσταση είναι τραγική και οι υπηρεσίες ανύπαρκτες? Τι κάνει τώρα η κυβέρνηση? Εισάγει το κριτήριο της παραγωγικότητας και της σύνδεσής της με την αποζημίωση των γιατρών και κυρίως αυτών στις τοπικές μονάδες υγείας, προετοιμάζοντας το έδαφος για γενίκευση του μέτρου στις δημόσιες μονάδες υγείας. Όμως εκτός των ανωτέρων, με βάση τον ανώτατο αριθμό πληθυσμού που καθορίζεται από τον νόμο, όπως για παράδειγμα αναπαιδίατρο 1.500 παιδιά, είναι βέβαιο ότι αυτό αντιστοιχεί πρακτικά σε ένα ελάχιστο μέρος παροχών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τον τομέα της πρόληψης, που είναι και η βασική αποστολή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στο άρθρο 8, οι προσλήψεις στον ΕΟΔΗ. Ενώ θα πρέπει ένας τέτοιος οργανισμός να είναι επαρκώς τελεχωμένος με μόνιμο προσωπικό για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και τις έκτακτες ανάγκες, στη ρύθμιση που προτείνεται, οι έκτακτες ανάγκες ξεχωρίζονται και προβλέπονται η πρόσληψη με ορισμένου χρόνου συμβάσεις υγειονομικών, οι οποίοι θα αποζημιώνονται από τον προϋπολογισμό του ΕΟΔΗ και όχι από πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση. Και αυτή ακριβώς η πολιτική αφαιρεί από τον ΕΟΔΗ μεγάλο μέρος της αποτελεσματικότητας και δυνατότητας που πρέπει να έχει, όταν το προσωπικό που θα εργάζεται προσωρινά θα έχει πρόβλημα στην εκπαίδευση, στην προετοιμασία του, αλλά και μετά το έκτακτο γεγονός, η όποια πείρα αποκτιέται δεν θα έχει συνέχεια και για τον οργανισμό, αλλά και για τους ίδιους τους υγειονομικούς. Η ίδια κατάσταση και με την παράταση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, ορισμένου χρόνου, στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών. Και εμείς, κύριε Φωτήλα, δεν είναι εδώ στην αίθουσα, εμείς βεβαίως διεκδικούμε για όλα, για την παροχή υπηρεσιών στους μετανάστες, στους πρόσφυγες, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, των αναγκών που χρειάζεται να καλυφθούν, αλλά δεν μιλάμε για ύπαρξη προαναχωρησιακών κέντρων, μιλάμε για ύπαρξη ανοιχτών κέντρων. Και ας τον καλούμε τον κύριο Φωτήλα να διαβάσει και τις θέσεις του ΚΚΕ και να μην τις διαστρεβλώνει. Ωραία. Εμείς λέμε να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι έστω για 3 μήνες που δίνεται η παράταση, προκειμένου να επιδεινωθεί περαιτέρω η ίδια παράδειγμα κατάσταση που υπάρχει στην υγειονομική περίδραση προσφύγων και μεταναστών.
Σε καμία περίπτωση όμως δεν γίνεται λόγος για ενίσχυση των δημόσιων μονάδων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ώστε να τα αποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες. Τόσο του ντόπιου πληθυσμού όλο το χρόνο, όσο και των αναγκών που προκύπτουν με την έλευση προσφύγων και μεταναστών. Για παράδειγμα, θα εφοδιαστούν οι πρόσφυγες με κάρτα υγείας χωρίς κανένα περιορισμό. Ή για παράδειγμα, θα καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών σε εμβολιασμούς, σε παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, με ψυχολόγους και άλλα. Και βέβαια, μόνο ως πρόκληση μπορεί να εκλειφθεί η ρύθμιση του άρθρου 48, που δίνει το δικαίωμα στις οικογένειες παιδιών με σωματική, ψυχική, πνευματική αναπηρία να φροντίζουν με δική τους ευθύνη επιλογή χρηματοδότηση. Να επιλέγουν λοιπόν με δική τους ευθύνη βοηθό συνοδό του παιδιού. Έτσι, αντί το κράτος να εξασφαλίσει τις ανάγκες αυτών των παιδιών, να προσλαμβάνει προσωπικό για αυτό το δικαίωμα των οικογενειών, το κράτος πετάει τον μπαλάκι στις οικογένειες που επιφορτίζονται μία επιπλέον δαπάνη. Και αυτό το δικαίωμα όμως θα μπορούν να το ασκήσουν αυτοί που έχουν υψηλό εισόδημα, ενώ η πλειοψηφία των υπολείπων οικογενειών έτσι και αλλιώς ούτε αυτήν την ανάγκη θα μπορούν να ικανοποιήσουν, αφού απλά δεν έχουν να πληρώσουν. Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, γίνεται ένα ακόμη βήμα περαιτέρω στρατιωτικοποίησης της πολιτικής προστασίας με μεγαλύτερη εμπλοκή ένστολων από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Επιχειρείται η αξιοποίηση αποστράτων προσκύμενου στη Νέα Δημοκρατία που νιώθουν αδικημένοι όσον αφορά την εξέλιξή τους, αγνοώντας προκλητικά χιλιάδες νέους επιστήμονες αλλά και βαθμοφόρους όλων των σωμάτων με προσόντα, μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές, προκειμένου να ικανοποιήσει λοιπόν έναν αριθμό σκληροπυρηνικών ένστολων οπαδών της, δοκιμασμένων φυσικά στην εφαρμογή των αντιλαϊκών πολιτικών. Και με την ευκαιρία θέλουμε να καταδικάσουμε την καταστολή, την ομή, προκλητική βία και τρομοκρατία που ασκείται όλη αυτή την περίοδο. Η κυβέρνηση επιδιώκει να τρομοκρατήσει, να εκφοβήσει το λαό, ώστε να περάσει η αντιλαϊκή της πολιτική, ιδιαίτερα στη νεολαία, ώστε να αποδέχεται τα πάντα χωρίς ίχνος αντίστασης και διεκδίκησης. Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμα φορά και από αυτό το βήμα να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει ρύθμιση περιορισμού και απαγόρευση των διαδηλώσεων. Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του άρθρου 17, η προσλήψη συνόριο φυλάκων, εδώ δεν έχει σκοπό την καλύτερη διαχείριση του προσφυγικού στα νησιά, για παράδειγμα, που όντως αντιμετωπίζουν τεράστιο βάρος, αλλά αποκλειστικά την κατασταλτική αντιμετώπιση του ζητήματος και όχι την εφαρμογή του ανθρωπιστικού δικαίου. Θα είναι οι ανθρωποφύλακες των κέντρων κλειστού τύπου, των φυλακών δηλαδή, που δημιουργεί η κυβέρνηση και όχι ο μηχανισμός που απαιτείται από δομές που θα παρέχουν τη δυνατότητα ταυτοποίησης και επιτάχυνσης όλων των διαδικασιών. Στα άρθρα που αναφέρονται στο Υπουργείο Εξωτερικών 2021, φαίνεται η υποκρισία ξεκάθαρα της κυβέρνησης για το περίφημο brain drain, αφού παρατείνει το χρόνο απασχόλησης και πέραν της 35ετίας και καταργεί 62 θέσεις εργασίας ΠΕ και τα ΦΕ που έχουν προκυρωθεί από τον ΑΣΕΠ για την ελληνική εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπειρού ΑΕ, με την αιτιολογία ότι αυτή άλλαξε χαρακτήρα. Με το άρθρο 23 για τις ταυτότητες, στην πραγματικότητα πρόκειται ένα νέο ιδιαίτερα σοβαρά και επικίνδυνο βήμα στη συστηματοποίηση και γενίκευση του φακελώματος των πολιτών, με στόχο τον έλεγχο και τη χειραγώγηση της ζωής, της εργασίας τους, ενώ παράλληλα με αυτόν τον τρόπο κρατικές και όχι μόνο υπηρεσίες, εγχώριες και ευρωενησιακές, θα μπορούν να συγκεντρώνουν, να αποθηκεύουν, να μεταβιβάζουν, να αξιοποιούν πληροφορίες για τις μετακινήσεις, συναλλαγές και κάθε είδους κίνηση του καθενός μας. Στο άρθρο 35, ωραία, συμφωνούμε να υπάρχει παράταση των συμβάσεων μέχρι τις 30/6/2020, να εξασφαλιστεί δηλαδή το αδιάλειπτο της λειτουργίας των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας. Θέση μας, η μονιμοποίηση των υπαρχόντων εργαζομένων και να γίνουν όσες προσλήψεις είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία αυτών των κέντρων. Στο άρθρο 36, προβλέπεται παράταση για το νέο οργανόγραμμα του ΑΕΔ, κατά τρεις επιπλέον μήνες για να ολοκληρωθεί η αναμόρφωσή του και η αναθεώρησή του. Μια αναθεώρηση και αναμόρφωση διαχρονική, που είναι διαχρονική, και είναι επιλογή των εργοδοτών. Υλοποιείται από τις κυβερνήσεις για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους για ευέλικτο και φθηνό εργατικό δυναμικό, αλλάζοντας το σκοπό της ίδρυσης του ΟΑΕΔ. Έτσι λοιπόν, από τους χιλιάδες άνεργους, επιδοτείται μόνο το 10% με ένα πενιχρό επίδομα και μικρής διάρκειας, και από την άλλη πακτολός δισεκατομμυρίων στους εργοδότες με το επιχείρημα της δημιουργίας νέων θέσεων που στην πράξη ανακυκλώνουν την ανεργία.
Στο άρθρο 39 προβλέπεται παράταση μέχρι 31 Μαΐου του 2020 της προθεσμίας ρύθμισης οφειλών, επιβεβαιώνοντας την αδυναμία ένταξης συμμετοχού μέρους αυτοαπασχολούμενων στη ρύθμιση των δόσεων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καταθέσει πρόταση η οποία καλύπτει τη μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων από τα χρέη που δημιουργήθηκαν εξαιτίας όμως των πολιτικών που ασκήθηκαν διαχρονικά. Με το άρθρο 41 συνεχίζεται η καθυστέρηση πληρωμής από τον ΕΟΠΗ και δίνεται η παράταση για την εκαθάριση προς φαρμακεία, ιατρούς και ασφαλισμένους. Όσον αφορά τους ασφαλισμένους, εμείς θεωρούμε απαράδεκτη την καθυστέρηση φυσικά καταβολής των δαπάνων και ζητάμε κατά προτεραιότητα να εξοφληθούν. Στα άρθρα του Υπουργείου Εσωτερικών, και θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε, αλλά είναι τόσα τα άρθρα, τίθενται περιορισμοί στη δυνατότητα μετάταξη των υπαλλήλων σε άλλο φορέα, αφού αυξάνεται σε 65% από 50% το ποσοστό κάλυψης θέσεων του κλάδου, του φορέα προέλευσης των υπαλλήλων των Δήμων. Και μάλιστα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου. Ρύθμιση που υποδηλώνει, που υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με προσλήψη μόνιμου προσωπικού. Συγχρόνως, δίνεται η δυνατότητα να μπορεί ένας φορέας να μπλοκάρει την αποχώρηση ενός υπαλλήλου του, αφού εάν δεν θέλει να τον αφήσει να φύγει, δεν θα βεβαιώνει και την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων. Εντάσσει τις μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία στο σύστημα της κινητικότητας, βάζοντας περιορισμούς στην εξέλιξη των υπαλλήλων στο φορέα που υπηρετούν. Και επαναφέρει την απαράδεκτη διάταξη του νόμου 4440 του 2016 για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που είχε καταργηθεί. Και παράλληλα διατηρούνται οι απαράδεκτες προϋποθέσεις του άρθρου 74 του νόμου 4590 του 2019 για τις μετατάξεις του αορίστου χρόνου υπαλλήλων. Με το 54 άρθρο δίνεται γη και είδωρ στα επιχειρηματικά συμφέροντα με την παροχή διευκολύνσεων στη βάση των εκκρεμών υποθέσεων για παραχωρήσεις του δικαιώματος χρήσης υγεία αλλού, παραλίας κτλ. Με το άρθρο 55, με τις προσλήψεις στην ΕΑΒ, αντί για μόνιμες προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού, έχουμε εφαρμογή του μοντέλου της ΔΕΗ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό θα τελειώσω. Με τη διάρταξη του άρθρου 57, αποχαρακτηρίζεται το οικόπεδο της πρώην Χροπή και μέσω του ΕΟΦ παραχωρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τη δημιουργία πάρκου καινοτομίας επιχειρηματικότητας. Το ζήτημα εδώ είναι πως ναι, μεν το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν είναι πρόσφορο για ανέγερση δικαστηρίων στον Πειραιά, με την μετεστέγασή τους να παραμένει όμως αναγκαία από το ακατάλληλο και επικίνδυνο σημερινό κτίριο, όμως η αξιοποίησή του θα μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελος του χώρου δηλαδή του οικοπέδου, προς όφελος των κατοίκων της περιοχής ως χώρος πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής. Τέλος, κύριε Πρόεδρε. Και από αυτό το βήμα, με αφορμή την αυριανή στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών και την κινητοποίησή του στην έγκλη του Ζαπίου, εδώ δίπλα δηλαδή. Εντάξει, γιατί κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Δηλαδή, ένα λεπτό και κλείνω. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Δεν κατάλαβα γιατί αυτή η πίεση. Μα είναι 13 τα λεπτά. Πόσα υπάρχουν αγορητές. Δεν το κατάλαβα αυτό. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Αποφασίστηκε από μένα. Σας παρακαλώ κύριε Τσανακόπλε. Αποφασίστηκε λοιπόν, από την πλειοψηφία. Θα είχα τελειώσει κύριε Αφήστε Πρόεδρε. Αυτά. Θα είχα τελειώσει. Από την πλειοψηφία. Θα είχα τελειώσει. Παρακαλώ, θα παρακαλώ. Θα είχα τελειώσει. Προφανώς δεν θέλετε ρεμίστε. Να ακουστεί ρεμίστε, αυτό που μόλις ρεμίστε. Ξεκίνησα να λέω. Προφανώς κύριε Πρόεδρε δεν θέλετε να ακουστεί αυτό που μόλις παρακαλώ, ξεκίνησα παρακαλώ. Να λέω. Ναι. Λοιπόν, εμείς απευθυνόμαστε από αυτό το βήμα και με αφορμή την αυριανή στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών και την κινητοποίησή του στην έγκλη του Ζαπίου για τη φιέστα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για τις συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Και θέλουμε να εκφράσουμε τη στήριξή μας, καλώντας τους εργαζόμενους να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και από κοινού με τους νοσοκομειακούς γιατρούς να εκφράσουν την αντίθεσή τους. Αφενός την πολιτική που επεκτείνει την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας μέσα από τις δημόσιες δομές, διεκδικώντας παράλληλα το καθολικό δικαίωμα για υψηλού επίπεδου σύγχρονων απολύτως δωρεάν υπηρεσιών υγείας, με κατάργηση κάθε επιχειρηματική δράση στην υγεία, στο φάρμακο, για μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών, λοιπού προσωπικού όλων των κατηγοριών και με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και ανθρώπινα ωράρια. Καταγγέλουμε την ηγεσία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που σαν λαγός προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες όχι μόνο στην κυβέρνηση, ώστε να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς τις συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, αλλά παράλληλα λειτουργεί ως dealer για λογαριασμό των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, ντύνοντας με επιστημονικό μανδύα τις αντιδραστικές αλλαγές και εξοραίζοντας τις ΣΔΙΤ, υποτάσσοντας την επιστημονική άσκηση της ιατρικής στην υπηρεσία του κέρδους των περικοπών, τελειώνω, για την υγεία του λαού.
αδιάψευστος μάρτυρας για το εφιαλτικό τοπίο που θα επικρατήσει είναι το περιβόητο εθνικό σύστημα της Βρετανίας. Πρόκειται για προτάσεις πέρα για πέρα αντίθετες με τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας των νοσοκομειακών γιατρών και του λαού. Σε ό,τι αφορά την ψήφιση επί της αρχής, επειδή είχαμε πει στην Επιτροπή ότι επιφυλασσόμαστε, ψηφίζουμε παρόν.